Ευχή, καλησπέρα σα, σα καλωσορίζω στην εκπομπή Direct. Είμαι η Ράνια Μωραίτη, πάμε να δούμε ποιο θέμα θα παρακολουθήσουμε τα επόμενα 20 λεπτά. Η μουσική και τα κρουστά στην υπηρεσία τη εκπαίδευση και τη ψυχική υγεία. Πώ ένα πρόγραμμα με επίκεντρο τη μουσική και τι τέχνε μέσω εκπαιδευτικών αγγίζει άλλε χορδέ, γιατί τα σεμινάρια στην Κρήτη καταδεικνύουν ότι η μουσική μπορεί να αποτελέσει τη βάση για μια διαφορετική λογική και προσέγγιση ακόμη και τη εκπαιδευτική διαδικασία. Ποιο πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κρήτη υιοθετήθηκε από πρώτο υποσχολείο τη Σουηδία και βοηθάει παιδιά με αυτισμό. Η μουσική, τα κρουστά, οι τέχνε, η εκπαίδευση και οι προοπτικέ μέσα από σεμινάρια και προγράμματα που ανοίγουν δρόμο και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Απόψε ευθέω ή αλλιώ direct ο εμπνευστή του προγράμματο και μουσικός Γιάννη Παπατζανή. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε απόψε εδώ. Καλησπέρα και ε, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Νομίζω ότι λίγο ως πολύ όσοι έχουμε ακούσει το θέμα μα έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Έχει να κάνει με τη μουσική και τη σύνδεσή τη με τα σχολεία mm -hmm. και τι ευεργετικέ, τι οποίε γνωρίζαμε τι ευεργετικέ συνέπειε που μπορεί να έχει στα παιδιά, αλλά αυτή τη φορά γίνεται πιο συγκεκριμένο. Γίνεται συγκεκριμένο. Καταρχήν δεν αφορά γενικά τη μουσική. Αφορά κυρίω το ρυθμό. Βέβαια δεν υπάρχει μουσική χωρί το ρυθμό, δεν υπάρχει ε, τίποτα χωρί το ρυθμό. Όλα έχουν ρυθμό. Mm -hmm. Και σε αυτό έχουμε εστιάσει στο πρόγραμμα αυτό που για τον λόγο που κουβεντιάζουμε. Το θέμα βέβαια αυτό απασχολεί πολύ κόσμο σε όλο τον πλανήτη. Σωστά. Ε? Πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε εδώ ότι, ας πούμε από τον Ταλκρός, που είναι πολλά εκατοντά... ε, δεκαετίες πίσω, Πιαζέτ μετά, σήμερα ας πούμε στην Αμερική, τουλάχιστον 5 με 6 μεγάλα πανεπιστήμια ασχολούνται με αυτό ακριβώς, δηλαδή με τη ρυθμική θεραπευτική, με το πόσο ο ρυθμός μπορεί να mm -hmm. βοηθήσει παιδιά με δυσκολίες και βέβαια αυτό που εμείς προσπαθούμε εδώ είναι τώρα να το δείξουμε σε εκπαιδευτικού και με τους εκπαιδευτικού μαζί να παράξουμε το δυνατόν καλύτερη εργαλεία ας πούμε, και καλύτερη εκπαιδευτική διαδικασία. Να εξηγήσουμε ότι η έμπνευση είναι μία, είναι ενιαία, είναι κοινή και μιλάμε mm -hmm. για δύο διαφορετικά προγράμματα. Θα ήθελα ναι. να δούμε το κομμάτι που αφορά ε, εδώ την εκπαιδευτική διαδικασία, τη δική μας, την ελληνική, mm -hmm. όχι το πρόγραμμα που έχει ταξιδέψει στη Σουηδία. Θα μιλήσουμε mm -hmm. και γι' αυτό. Ε, είναι ένα κύκλο σεμιναρίων, αν mm -hmm. έχω καταλάβει καλά, στο οποίο συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Κατά και με βάση ναι. το ρυθμό γίνεται αυτό το σεμινάριο. Ναι, Και να πούμε... σε τι έχετε καταλήξει. Ε, αυτό υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτη. Mm -hmm. Όταν εγώ έκανα την πρόταση, ε, στο Ρέθινο, στον Σαντιπυρίτανη, εκεί, τον κύριο Σπαρανδάκη, πολύ ζεστά. Ε, το είδε, ανακάτεψε με την καλή έννοια δύο εργαστήρια ακόμα, που την χάνει εμένα να είναι φιλικά μου πρόσωπα. Δηλαδή, το ένα ήταν ο Γιώργο Σονοκαλακάκη από το Οπτική Ανθρωπολογία και ο ε, Ηλία Σουκουρκούτα, για τον οποίο θα μιλήσουμε και περισσότερα, ο ψυχολόγο, ε, ο καθηγητή ψυχολογία, με το εργαστήρι το δικό του. Mm -hmm. Συν από την πλευρά του τμήματο θεατρολογία και μουσικολογία που υπάρχει στο Πανεπιστήμιο, ω επιστημονικό υπεύθυνο των ε, Μανώλη το συραγάκι, γιατί μπήκε σε μια φόρμα ας πούμε, πια το όλο πλαίσιο. Και όπω πολύ καλά ίσως... ίσω ε, γνωρίζετε, υλοποιήθηκε πέρσι το ακαδημαϊκό έτος 17-18. Να πούμε εδώ ότι η συμμετοχή ξεπέρασε πέρσι 530 εκπαιδευτικούς. Σεμινάριο, Αυτό, το πρώτο σεμινάριο. Το σεμινάριο ναι, ήταν ένας κύκλος σεμινάριων. Ναι, έτσι, κράτησε δηλαδή αρκετό καιρό και φέτος συνεχίζει το δεύτερο κύκλος. Να πούμε το εξή ότι αυτό τιμά ασφαλώς εμά, ξεπέρασε πολύ τις προσδοκίες μας, αλλά κυρίως τιμά την εκπαιδευτική κοινότητα. Α, το, το, και καταδεικνύει βέβαια και το, το, το μεγάλο κενό. Πώς. Δηλαδή το ότι υπάρχει αγωνία από του εκπαιδευτικού. Μπορεί, ε, ε, με ένα καταρχήν μου ήρθε η ιδέα τυχαία. Όταν έκανα εργαστήρια ή σεμινάρια, έβλεπα πολλού εκπαιδευτικού μέσα. Οπότε κάτι σήμαινε αυτό. Από, από πρώτο δεκαετίο. Δηλαδή, έβλεπα ότι οι 7 ήταν εκπαιδευτικοί, άλλοι τρει ηθοποιοί και κάποιοι μουσικοί. Οπότε αυτό από μόνο του σήμαινε πολλά. Κινητοποίησε ίσω κάποιε. Στην πορεία μετά άρχισα να παίρνω ιδέε ε, και και να, να μου δημιουργεί και εμένα μια αγωνία και μια ανησυχία για το τι μπορούμε να κάνουμε περισσότερο από το να παίζουμε μουσική στον κόσμο. Αυτό το κάνουμε ούτω ή άλλω. Mm -hmm. Μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, Μπορούμε να φτάσουμε τελικά στην κοινωνία ε, πιο ουσιαστικά. Ε, και το θέμα τη παιδεία, αν θε για μένα, πριν, πριν και από την υγεία. Αν θε να έχει δηλαδή και υγεία, πρέπει να έχει πρώτα παιδεία. Ε, και είναι κάτι που μου δημιούργησε μια αγωνία και το πώ μπορώ τελικά να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που να μπορώ να μιλήσω με του εκπαιδευτικού. Γιατί εγώ εκπαιδευτικό δεν είμαι. Mm -hmm. ε, ούτε θεραπευτή, να πούμε εδώ έτσι. Δηλαδή είναι διαφορετικά πράγματα. Εγώ συνεχίζω να είμαι μουσικό και από αυτή μου την ιδιότητα, την οποία προσπαθώ να τιμώ όσο μπορώ καλύτερα, έρχομαι και προσεγγίζω με ναι, τη βοήθεια των καθηγητών που λέμε τώρα και άλλων συναδέλφων μουσικών. Δεν ήρθα μόνο μου να το κάνω αυτό. Μια ομάδα η οποία συνεχώ διευρύνεται, ευτυχώ. Ε, μπήκε στη διαδικασία, να, μπήκαμε στη διαδικασία να το υλοποιήσουμε. Ήταν καθοριστική, να το πούμε εδώ, η συμβολή της περιφερειάρχης και, προσωπ... της και, προσωπικά του περιφερειάρχη, ο οποίος όταν έπεσε στο ραντάρ του από την αρχή, Είπε ότι θέλει να το βοηθήσει. Στην πορεία τώρα, α πούμε, μπαίνει και ο Δήμο Χανιών, γιατί στα Χανιά μόνο είναι περισσότερο από 400 εκπαιδευτικοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Καταλαβαίνετε τι αναφορά. Δηλαδή, αν σε 10 ανθρώπου, σε 10 παιδιά αναφέρεται το κάθε Λειτουργεί πολλαπλασιαστικά. Ακριβώ. Αυτή είναι και η διαφορά μα. Δηλαδή, στην, ας πούμε, σήμερα έκανα μια κουβέντα με ένα πανεπιστήμιο στο Τέξα. Που προσπαθώ να, να ανταλλάσσω πληροφορίε. Φτάσαμε πια σε σημείο από εκεί που του ρωτάμε πώ το κάνουμε να μα ρωτάνε αυτοί πώ το κάνουμε να πάρουν από εμά λοιπόν. Και έχει και αυτό τη δική του σημασία, έτσι. Έχει, έχει. Ε, δηλαδή σήμερα αυτό έγινε. Με ανθρώπου που το κάνουν 5 και 6 και 7 χρόνια κάνουν αυτό. Δηλαδή πάνε στα παιδιά. Όμω εδώ είναι η ειδοποιώ διαφορά για εμά. Ότι εμεί κάνουμε λίγο δυσκολότερη τη δουλειά αυτή και το ερευνητικό πεδίο, γιατί εμεί μέσα από τον εκπαιδευτικό θα πάρουμε τα αποτελέσματα. Αν δεν βρείτε όμω το σωστό άμεσα. μέσο, θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά αυτό για τα παιδιά. Ναι. προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτά τα εργαλεία. Να πούμε εδώ επίση τη δημιουργία των εργαλείων ότι εμεί δεν μιλάμε τώρα για μια τυπική εκπαίδευση. Το πλαίσιο δικό μα είναι μη τυπική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει πολλά. Βέβαια, στην Ελλάδα η μη τυπική εκπαίδευση άλλοτε μοιάζει με αυτό που λέμε εναλλακτική προσέγγιση και όλη αυτή η ιστορία που, εν πάση περιπτώσει, αφήνει τα περιθώρια για πολλά πράγματα, καλό ή κακό. Αλλά στο εξωτερικό να πούμε ότι η μη τυπική εκπαίδευση είναι, είναι πια καθοριστική για το, το κομμάτι που. και για τη διαμόρφωση τη τυπική εκπαίδευση. Σωστά. Δηλαδή, η τυπική εκπαίδευση κοιτά στη μη τυπική εκπαίδευση να εφαρμόσει. Διότι πια. πολύ δε περισσότερο στην Ελλάδα, φοβάμαι. Mm -hmm. αυτό που λέμε σχολείο έχει ξεπεραστεί έχει ξεπεραστεί. Οι γενιέ πάνε τόσο ως... μπροστά. Ήτουργία. Έχετε παιδιά, εσεί και το βλέπετε. Τα παιδιά έχουν ξεπεράσει πολύ αυτό που συμβαίνει. Άρα για να το κερδίσει πια, ούτε κουνώντα δάχτυλα μπορεί να κερδίσει ένα παιδί, ούτε απλά ε, δίνοντάς δίνοντά του γνώση και πληροφορία στήρα. Πρέπει να τη βιώσει. Εμεί λοιπόν σε αυτό το κομμάτι πάμε. Στο βιωματικό. Δεν κάνουμε απλά δηλαδή, κάποια lectures ή α πούμε, πώ να το πω, διαλέξει. Ή... Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ότι μα ενδιαφέρει να βιώσει και να καταλάβει ο καθένα από του συμμετέχοντε τι σημαίνει ρυθμό, τι σημαίνει μουσική και τι μπορεί να προσεγγίσει μέσα από αυτό. Να πούμε εδώ ότι ας πούμε, κάνουμε μέχρι ε, ηχολουτρά. Είναι κάτι που ίσω. Δεν έχει κάνει την ευκαιρία. Μιλήσαμε για το πώ προσεγγίζουν ε, οι Εσκιμόοι αλλά και οι Μογγόλοι το ρυθμό. Πράγματα ασυνήθιστα, ας πούμε. Εγώ δείχνω ένα εισαγωγικό κομμάτι που τραγουδάμε το ρυθμό με ένα νοτιοειδικό σύστημα που λέγεται Κάνακολ. Κάνουμε κομμάτια που αφορούν ακόμα και το beatbox. Τώρα περιμένουμε δηλαδή ένα beatboxer που φτιάχνει ε, ήχου με το στόμα. Υπάρχει μια κοπέλα που δείχνει τραγούδι. Ε, φέρνω μουσικού, οπότε η εμπειρία είναι από μόνη τη. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε μέσα από την προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού να φτάσουμε τελικά και στο παιδί να συνειδητοποιήσει πράγματα. Είναι πολύ σημαντική η τύχη του ότι στην Κρήτη σήμερα πάρα πολλοί κόσμοι ασχολείται με τη μουσική. Πολύ ασχολείται δε περισσότερο ασχολούνται με την παραδοσιακή μουσική, έμεσα ή άμεσα, ακόμα mm -hmm. και αν χορεύει ή φτιάχνει στίχο ή τραγουδά ή παίζει ένα όργανο, παίζουν πάρα πολύ σήμερα. Μαρτυρίε, α πούμε, ανθρώπων όπω του Σαραντώνη, λέει ότι. Α, που είναι ένα άνθρωπο που έχει ζήσει πολλέ γενιέ, ποτέ δεν θυμάται στην Κρήτη να παίζει τόσο κόσμο κριτική μουσική. Από μόνο του αυτό σημαίνει πολλά. Ωστόσο, Υπάρχει και μια, ένας συντηρητισμός μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, που εμείς προσπαθούμε κάπως να το ξαναπούμε. ενώ στατικά πράγματα. Κάνω αυτό, μπαίνω σε καλούπια. Ε, εμείς ε, δεν δε θέλω εκ των πραγμάτων τώρα για το πρόγραμμα που θα μιλήσουμε στην Ευρώπη, ο ρόλο μα είναι να φτιάξουμε αυτό που λέμε διδακτέα ύλη, κουρίκουλουμ. Αλλά mm -hmm. εμένα, για να είμαι ειλικρινή, αυτό που με ενδιαφέρει εξ αρχή είναι απλά να δημιουργήσω ερεθίσματα, κίνητρα. Και όχι ούτε σαν δάσκαλο να μπω, απλά να διευκολύνω κάποιου να θυμηθούν πόσο καλλιτέχνε είναι. Να μην ξεχνάμε ότι όλοι μα, από μικρή ω μεγαλύτερη, η φυσική μα διαδικασία είναι το να τραγουδάμε. Οπότε δεν μιλάμε για γνώση, αν καταλαβαίνω καλά, μέσα από τα σεμινάρια. Περι... Μιλάμε περισσότερο για αντίληψη, έτσι. Ακριβώ. Αυτό είναι πιο, πιο κοντά. Ξαναλέω, εγώ παίζω ένα ρόλο διευκολυντή, α πούμε, σε διευκολύνω να καταλάβει ότι τελικά έχει ρυθμό. Πάρα πολλέ φορέ η πρώτη ερώτηση είναι ποιο νομίζει ότι δεν έχει ρυθμό. Σηκώνουν 10 χέρια. Μετά ποιο νομίζει ότι έχει ρυθμό. Σηκώνουν άλλα 20 χέρια. Και οι δύο. Η γνώση σ... έχει ρυθμό. Η γνώση. Εννοεί. Mm -hmm. Σαν γνώση. Τα μαθηματικά έχουν ρυθμό. Ναι, ε, η γλώσσα να... έχει ρυθμό. Έχει ρυθμό εκ των πραγμάτων. Καταρχήν υπάρχουν συστήματα που μέσα από το ρυθμό εκπαιδεύουν τον κόσμο για τα μαθηματικά. Ο Νταλκρό που ανέφερα πριν. Έχει κάνει ολόκληρη δουλειά ο άνθρωπο. Θέλω να πω δηλαδή εδώ και κάτι που έχει σημασία ότι εμεί δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Εμεί προσπαθούμε να βάλουμε να το πάμε όχι λίγο παρακάτω, τόσο όσο να ξαναφέρουμε πράγματα. Γιατί άλλο ένα ζήτημα. Πολλέ φορέ ακούω κόσμο και εδώ, αλλά κυρίω στην Αθήνα που λέει Α, αυτά μωρέ, έχουν γίνει πολύ καιρό. Ωραία, πούντα. Ναι, δηλαδή εμεί ε, τα ευκόλωσα εννοούμενα τα παραλείπουμε στην Ελλάδα τουλάχιστον. Δηλαδή, όταν ψάξω, εγώ θέλω να δω, να κάνω την αναφορά μου. Τώρα μίλησα για το Τέξα. Εχθέ μίλησα από το Chichester, ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία. Ε, Προχθέ από την Καλιφόρνια κατεβάσαμε εκπαιδευτικό υλικό και μα ζητήσαν να δούμε τι κάνουν ε, εκεί. Όμω έχω μια αναφορά. Στην Ιρλανδία υπάρχει ένα καθηγητή που το κάνει. Στην Ελλάδα, πού είναι. Και επίση να πούμε εδώ κάτι άλλο. Υπάρχουν, α πούμε, πολλά πτυχία. Πού είναι πολύ ωραίο. Είναι σαν να λέμε εδώ ότι πήρε ένα πτυχίο, δηλαδή πήρε δίπλωμα οδήγηση και βγήκε να οδηγήσει. Αν δεν. Ε, ένα ζήτημα, δηλαδή, λέμε μουσικοθεραπεία. Βάζει και μεγάλο έτσι, μουσικοθεραπεία. Μετά λέει δράματοθεραπεία. Πολύ ωραία. Κανένα πρόβλημα. Κανένα... Το ζήτημα είναι ότι προ τιμή του δε, πολλοί εκπαιδευτικοί που είναι σε αυτή την αντίληψη και οι μουσικοί έρχονται στο σεμινάριο και κάνουν οι ίδιοι πολλέ διαπιστώσει. Ότι, ή α πούμε, διδάσκεται σε πολλά παιδαγωγικά τμήματα το σύστημα ORF. Πολύ ωραία. Αρκεί. Δηλαδή, λε, α πούμε, θα δείξω το σύστημα ORF διδάσκει κρουστά και ρυθμό. Και τίθεται ένα ζήτημα, α πούμε, ένα ευρω, άλλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έβαλε ένα ζήτημα ότι μέσα από το σύστημα ΟΡΦ και τις τέχνες θα προσεγγίσουμε του μετανάστε. Μα θα γίνουμε γελοί αν πάμε σε ένα Αυγανάκι ή ένα Σύριο να, με, με το ταγεράκι μα να του δείχνουμε σύστημα ΟΡΦ. Αυτό το παιδί μπορεί να χάσει άλλα, την τέχνη τη ζωή την ξέρει πολύ καλά. Την τέχνη του να χορέψει και να τραγουδίσει δεν θα του το δείξει εσύ. Αν θε να το προσεγγίσει, έλα να μάθει για τον πολιτισμό του πράγματα. Έλα να το προσεγγίσει διαφορετικά. Θέλω να πω πολλέ τυπικές Τυπικέ διαδικασίε. Δηλαδή, Έχω δείξει ότι είναι πια παροχημένες. Δεν, δεν αρκούν. Δεν θα πω τώρα είναι παροχημένε. Εγώ θα πω ότι μπορεί να είναι μια προπόθεση να το μάθει και αυτό. Ασφαλώ. Είναι δεν και θα... αυτέ όμω εξελίξει. Ακριβώ. Δεν θα καταργήσουμε πράγματα. Αλλά δεν είναι πανάκια. Δεν είναι δηλαδή ένα εργαλείο που θα σηκώσω ένα PDF. Θα βγάλω από το ράφι αυτό και ένα μαχαίρι και, και θα, είναι θα αυτό. κόψω το πορτοκάλι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Θέλει σύνθεση. Θέλει σύνθεση και θέλει και μια ουσιαστική προσέγγιση. Mm -hmm. Τώρα εδώ να πω ότι προσωπικά εμένα με αφορά πάρα πολύ και το αισθητικό αποτύπωμα. Να, στι κουβέντε που κάναμε ας πούμε, με του Εγγλέζου και του Αμερικάνου ναι. και του Ιρλανδού, ένα ζήτημα είναι αυτό. Γιατί περισσότεροι δείχνουν αφρικανικά κρουστά. Εγώ δεν κάνω αυτό. Mm. Ή αυτό που του έκανε πάρα πολύ εντύπωση είναι η καινοτομία εντό εισαγωγικών που εμεί εισάγουμε, είναι το ότι προσεγγίζουμε τα πράγματα από πολλέ πλευρέ. Δηλαδή δεν αφήνουμε κάποιον απλά να παίξει κρουστά. Ωραία, δεν είναι ο δύο. Ούτε και ούτε και Είναι προσωπική ανάπτυξη, προσωπική κατάρτιση. Προσπάθησε να καταλάβει μερικά πράγματα. Σε αυτά μελειώνει. τα σεμινάρια, δηλαδή, τι γίνεται. Πρακτικά. Έχουμε μία 10. από τι βασικέ εμπειρίε που μπορεί να βιώσει ένα εκπαιδευτικό που συμμετέχει, που δεν είναι μόνο για εκπαιδευτικού, έτσι. Ή είναι μόνο για εκπαιδευτικού. Κατά κύριο λόγο, στοχευμένο προ εκπαιδευτικού. Απλά η απόφαση στο πανεπιστήμιο, και νομίζω ορθώ, είναι να αντιληφθεί, να αντιληφθεί το σχολείο πιο ολιστικά. Σωστά. Αυτή είναι η έννοια που εγώ βάζω. Λέω η τέχνη του ρυθμού μέσα από μια ολιστική προσέγγιση και εννοώ ότι από το να βιώσει τη διαδικασία του να παίξει με μουσικού, ήρθαν α πούμε εκπαιδευτικοί που πάντα είχαν αποθυμένο όνειρο το να παίξουν μουσική και το φοβόταν. Λένε μαρτυρίε, τι έχουμε καταγράψει, που λέει: Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ να παίξω μουσική και τελικά έπαιξε. Αυτό είναι και μια προσωπική ικανοποίηση ναι, σωστά. και αυτοεκτίμηση και προσωπική ανάπτυξη, αλλά είναι και μια διαδικασία που θα μπορέσει πια να γυρίσει στην τάξη και να μιλήσει για τη μουσική με μεγαλύτερη θέρμη, πώ το πω, με, με σιγουριά, για αυτό που βίωσε. Έτσι. Mm -hmm. Υπάρχουν επίση ε, μουσικοί, δάσκαλοι μουσικοί, που ωραία, είχαν μια, αυτό που λέμε μια δυτική κατεύθυνση. Όταν μπαίνουν πια στη διαδικασία να διδάξουν, βλέπουν ότι πάρα πολλοί κόσμοι δεν αρκείται σε αυτό το πράγμα μόνο. στο να πιάνω γαλλικά μπαλέτο. Είναι κι άλλα πράγματα πολιτισμός. πολιτισμό. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε τώρα σε μια συγκυρία που πρέπει τα πράγματα να τα ξαναδούμε. Μάλιστα, εδώ στο Ηράκλειο γίνονται πολλέ δημόσει. Η πόλη αλλάζει, γίνεται πόλη σιγά σιγά. Αστικοποιείται όλο και περισσότερο με ανάγκε για διεξόδου που δεν υπήρχαν πριν. Ένα άνθρωπο δηλαδή που δουλεύει 10-12 ώρε και στο Ηράκλειο θέλει στον ελεύθερο του χρόνο να, να διαχειριστεί και να δει πράγματα διαφορετικά. Ένα άλλο κομμάτι, είπα τώρα πριν για το ηχολουτρό, είναι ε, ε, ειδικά μουσικά όργανα, κρουστά είναι, mm -hmm. που μπαίνει ε, σε μια διαδικασία να. η σημαίνει ακούω ήχου και μπορώ να αποφορτιστώ. Βλέπουν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Ένα άλλο κομμάτι. Είναι αυτό που λέμε μουσική του σώματος, που αντιμετωπίσαμε το, το, το ρυθμό, το όργανο, το, το ο, σώμα μας σαν μουσικό όργανο. Πράγματα... Ο στόχος ποιος είναι κύριε Παπατζανή σε ό,τι αφορά τα παιδιά να μπορούν να εκφράζονται περισσότερο, ναι. να αντιλαμβάνεσαι με τη γλώσσα του σώματος ότι εκείνη τη στιγμή κάτι συμβαίνει και μπορείς να το απορροφήσεις χρησιμοποιώντας το ρυθμό. Να πούμε τώρα κάτι. Ο ρυθμός είναι ένα θεμέλιο που μπορεί να ε, αναδείξει πολλά και mm. ταλέντα και δυσκολίες Σωστά. Άρα, εγώ θέλω ένα εκπαιδευτικό. πότε θα πει στην τάξη και θα δει ένα ταλέντο, να μιλήσει στο γονιό. Μην το αφήσει. Γιατί, αν δει μια τάξη που θα πει παράδειγμα τίποτα τώρα, τίποτα τώρα, και εσύ το αντιληφθεί σε ένα α χρόνο και ο άλλο σε ένα β χρόνο και ένα τρίτο σε ένα γ χρόνο, έχει αμέσω εργαλείο να πει ότι, α, ωραία, αυτό το κατάλαβε αμέσω. Αλλά το να το αντιληφθεί εσύ. Ναι. Άρα, σε αυτή την υπόθεση και αυτό που λέμε να ανακαλύψει τα ταλέντα, που μπορεί να έχουν ακόμα και παιδιά μαθησιακέ δυσκολίε. Μην ξεχνάτε ότι ε, πολλέ είναι yeah. με τυπικό αυτισμό. Άλλο το λειτουργικό, άλλο το μη. Ιδιοφίες. Επίσης Επίση, στη μουσική, να σου παράδειγμα και στο ρυθμό το σύνδρομο Down, ε, είναι από τα, τα παιδιά με αυτό το σύνδρομο έχουν πάρα πολλέ φορέ. Δείχνουν πολύ ενδιαφέρον για τη μουσική. Και αντί mm -hmm. για το ρυθμό. Mm -hmm. Οπότε, ξαναλέω, εμεί δουλεύουμε. Ε, Χθε ε, στην κουβέντα αυτή που κάναμε με του ανθρώπου στην Καλιφόρνια, η κουβέντα ήταν μέχρι που γράψαν και με, μου έκανε εντύπωση ότι ο ρυθμό, γράφουν μέσα στα ωφέλη, ότι μπορεί να, ενδυμα, να ενδυναμώσει ακόμα και το ανοσοποιητικό σύστημα. Και κάπου για να είμαι ειλικρινή, εκεί ε, διαβάζω, προσπαθώ να. Ξαναλέω, εγώ μουσικό είμαι. Έτσι. Δεν είμαι ούτε θεραπευτή. Με αυτή την ιδιότητα μπαίνω. Ούτε καθηγητή, ούτε καν όταν με λένε δάσκαλο, είναι αστείο. Του εξηγώ, α πούμε, ότι εγώ σέβομαι πάρα πολύ την ασιατική κουλτούρα που δάσκαλο γίνεσαι μετά τα 65. Έχω λίγο χρόνο ακόμα για να γίνω δάσκαλο. Το μόνο που μπορώ να ισχυριστώ είναι ότι ε, είμαι διευκολυντή του να καταλάβει ότι είσαι καλλιτέχνη. Και κάθε φορά δεν μιλάω ακριβώ για γνώση. Μιλάω για, αν θε, ε, αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο πληροφορίε και γνώση, αν θε. Του DNA mm. σου ή και όχι μόνο, γιατί να πούμε εδώ ότι η διαδικασία, παράδειγμα του να πα σε ένα γλέντι και να ακούσει μουσική, που εμεί την περνάμε έτσι, μπορεί να είναι ήδη μια γνώση από μόνη τη. Απλά εγώ θα σου θυμίσω ότι το έχει, τίποτα άλλο. Mm -hmm. Δεν είμαι Σαν δάσκαλος. καταγραφή υπάρχει. Ακριβώ. Εγώ διευκολύνω κάποιε διαδικασίε. Προσπαθώ τουλάχιστον. Δεν τα καταφέρνω πάντα. Επίση, να, να πούμε εδώ ότι ο αριθμό είναι ένα βασικό πεδίο και η μουσική γενικότερα και οι τέχνε για την για τον να μάθει κανείς να εκφράζεται. Έτσι. Και εδώ να πούμε το εξής. Ωραία, έμαθες μαθηματικά και τα ξέρεις πολύ καλά. Ποιος σου είπε ότι μπορείς και να τα μεταδώσεις. Ποιος είναι αυτός που το λέει. Και πώς, είναι, πώς θα πείσεις τα παιδιά σήμερα. Που πώς παιδάκι... έχουν τη γνώση και δεν έχουν τη μεταδοτικότητα. Ακριβώς. Εμεί mm -hmm. εμείς τώρα όλο αυτό όμως το, το, βάζουμε επιτάπητος. Λέμε παιδιά, ωραία, θα βγει κάποιο να κάνει το μαέστρο. Να μια διαδικασία ας πούμε. Με, επίσης, Σωματοποιούμε, βάζουμε την κίνηση στο ρυθμό. Κάτι που επίση ο Νταλκούρο έκανε πολλά χρόνια. Ξαναλέμε, συνδυαστικά δεν έχουν γίνει. Mm. Έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια, γίνονται πολλά πράγματα. Mm. Και από ανθρώπου που έχουν, απλά ξέρεις, υπάρχουν στην βιβλιογραφία. Ναι, αλλά σήμερα, αν απευθυνθώ εγώ σε μια σχολή σήμερα, μπορώ να το δω. Η απάντηση είναι όχι. Ξαναλέω, με μεγάλη ευκολία τα ευκόλυτα εννοούμενα παραλείπονται. Και απλά, Ναι, μπορεί αυτό υπάρχει. Ε, πού το. Επειδή Γιατί... βαδίζουμε προ την ολοκλήρωση, θέλω να πούμε δύο κομμάτια και για το πρόγραμμα τη Σουηδία, που έχει κοινέ συνισταμένε με αυτό το οποίο κάνετε στα σεμινάρια. Ε, αν δεν κάνω λάθο, είναι ένα πρότυπο σχολείο στη Σουηδία αυτό που έχει ναι. πάρει το πρόγραμμα και απευθύνεστε και εκεί σε εκπαιδευτικού. Ακριβώ, έτσι. Ναι, κυρίω εκπαιδευτικού. εκπαιδευτικούς. Κυρίως εκπαιδευτικούς. αυτοί μετά δουλεύουν μετά. Απλά αυτό το σχολείο, όπω σα λέμε, είναι αναφορά για τη Σουηδία. Έτσι. Εδώ να πούμε την καθοριστική συμβολή του, του Πολυτεχνείου, Πολυτεχνείου Κρήτης. Κρήτης, ναι, ναι. και Έχει ενδιαφέρον εδώ. Έρχονται δύο Ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο. Και για μένα, ας πούμε, είναι από μόνο του να το πω ρομαντικό. Α μην αφήσουμε. Είναι, είναι όμορφο πράγμα το να έρχονται δύο Ιδρύματα να υιοθετούν μια ιδέα σου και δημιουργικό αυτό... πάντω είναι. Ναι, είναι <laughs> ωραίο που υπάρχει μια. γιατί ξέρει, πολλέ φορέ. Και τα ιδρύματα και οι καθηγητέ. Είναι ο καθένα στο μικρό κοσμό του κλεισμένο και υπάρχει μια. Όταν έρχεται λοιπόν η τέχνη, ο ρυθμό να δώσει μοτίβο για να πάμε παρακάτω, το πράγμα γίνεται πολύ πιο έτσι, όμορφο. Τώρα, στην... το πρόγραμμα είναι φιλόδοξο. Έχουμε κάποια έτσι, καλά τεκμήρια για την ώρα. Θέλω να πω ότι και ο κουρκούτα, με τον οποίο ε, αναφέρθηκα πριν, που είναι ο καθηγητή ψυχολογία αλλά και από την πλευρά του Πολυτεχνείου ο Νεκτάριο ο Μουτζή, που είναι ένα πολύ σημαντικό τέλεχο εκεί στο ναι. κομμάτι ε, τη πληροφορική. Ε, δουλεύουν ε, καιρό για την εκπαίδευση και προτείνουν συνέχεια καινούργια θέματα. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι, απλά είναι μια καλή τύχη να πω για μένα που συνεργάζομαι με αυτού. Ε, και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε γρήγορα αποτελέσματα. Είναι σημαντικό επίση ότι μέσα στο πρόγραμμα αυτό είναι και ένα πανεπιστήμιο από την Αγγλία που ασχολείται κυρίω με τα παιχνίδια. Όχι τυχαία, γιατί έχει ε, αυτή η δράση και το παιχνίδι μέσα. Παίζουμε ναι. μουσική, αλλά ό, όχι μόνο γι' αυτό, έχει και ουσιαστικά για το παιχνίδι και επίση εργαλεία για να αξιοποιήσουμε στην πορεία τα αποτελέσματα. Ε, να πούμε επίσης... βεβαίω ότι το, το συγκεκριμένο σχολείο στην Σουηδία. Ε, ε... Σαν κέντρο αναφορά έχει τα παιδιά με αυτισμό, έτσι. Όχι μόνο. Έχει αυτό που λέμε συμπερίληψη. Δεν έχει μόνο συμπερίληψη, αυτισμό. όχι ναι. μόνο παιδιά. Το πρόγραμμα ναι. είχα την αίσθηση ότι εφαρμόζεται όχι. σε παιδιά τα οποία. Όχι, όχι, όχι. μόνο όχι. για αυτισμό. Αυτό, μάλιστα, συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τη στόχευση του να μπορέσουν τα παιδιά με μαθησιακέ δυσκολίε και αυτισμό να μπορούν να συμπεριληφθούν με τα παιδιά ε, και μέσω τη τέχνη α πούμε. και Κάτι που κάνουν ήδη εκείνοι. Δεν το κάνουν μόνο με εμά. Mm. Αν πάτε στο σχολείο αυτό, θα θέλατε να ζείτε εκεί. Το σχολείο δεν καταλαβαίνει καταρχήν ότι είναι σχολείο με την έννοια αυτή. Τα παιδιά μιλάνε στον ελληνικό στη διευθύντρια του σχολείου, που είναι και μεγάλη ηλικία. Δεν, δεν, δεν υπάρχει μια. Αυτά τα ροή... στεγανά που υπάρχουν. Ναι. Επίσης επίση, αν δείτε τι τάξει του, πόσο όμορφε και μολονότι στη Σουηδία, με, ζουν μέσα σε λίμνη, σε πάρκο. Είναι ένα σχολείο ε, πρότυπο από όλε τι απόψει. ένα σχολείο που θα το ήθελε να παιδί που θα τον Ναι, και το αυτοί πήγαινε... οι άνθρωποι προσέγγισαν εσά για να του δώσετε ένα κομμάτι από το κομμάτι τη γνώση που μεταφέρουν και οι ίδιοι. Ναι, έτσι. Ναι. Αυτό πόσο παρηγορητικό είναι στην Ελλάδα τη οικονομική κρίση. Το, νοήθα... το να εξάγουμε, γνώση και να εξάγουμε καινούργιε ιδέε. Ναι, συμβαίνει με πολύ κόσμο. Απλά δυστυχώ ή ατυχώ δίνουμε το φω σε πράγματα. Που δεν είναι τόσο. Mm -hmm. Συμβαίνει και στην τεχνολογία. Δεν είναι. Είναι, είναι ένα κόμμα το δικό μα. Ε, είναι παρήγορο, ναι. Και να πούμε εδώ, ας πούμε, και για τον πολιτισμό, ε, εδώ και πολλά χρόνια, και για την παραδοσιακή μας μουσική, παράδειγμα που ανέφερα πριν, mm -hmm. ότι εξάγουμε εδώ και χρόνια. Ο Χαρίλαος έβγαινε το 10 και το 20 και έκανε δισκογραφία στην Αμερική. Δηλαδή, λίγο καμιά φορά ακούω, Μα εμεί κάνουμε αυτό. Γιατί, όπω σα είπα πριν, εγώ γύρισα από τις Βρυξέλλε και πάω ε, μεθαύριο στη Βιέννη. Mm -hmm. Αλλά δεν είναι, απλά είναι μια ροή. Το κάνουν άνθρωποι αυτό από το 20. Ναι, όταν την το αναζητήσει όμω στην Ελλάδα, στα δικά σα λεγόμενα επιστρέφω, όταν το αναζητήσει στην Ελλάδα, δεν το βρίσκει. Ναι, είμαστε πολλέ φορέ, επειδή το ζούμε και το έχουμε, το έχουμε σαν δεδομένο, είμαστε πολλέ φορέ εδώ. Έχει καλό μέλι και λε: Α, εντάξει, ή λε έχει καλό μέλι ή έχει τη φύση. Οπότε θα δεν χρειαστεί. Ναι, δεν το σέβεσαι. Ενώ ο άλλο που μπορεί να το αποτιμήσει. Ε, το αξιώνει... Για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Αυτά τα σεμινάρια εξακολουθούν ε, ε, και γίνονται ναι, ναι. σε Κρήτη, Γίνονται μόνο στο Ρέθυμνο. θα γίνουν στα γίν... Χανιά, θα γίνουν στο Ηράκλειο. Όχι, τρέχουν ήδη στα Χανιά και στο ήδη στα Χανιά. και στο Ιράκλειο. Και... Στο Ηράκλειο έχουμε μεγάλη συμμετοχή. Mm -hmm. Είχαμε την, και θέλω να πω και να ευχαριστώ αυτό και την υποστήριξη, από το σχολείο το 20 και το 56ο, γιατί μα, οι από το σχολείο, μα βοηθούν Σε κάθε, κάθε Τετάρτη λέτε. για mm -hmm. να είμαστε εκεί. Στο Ρέθμινο γίνεται στο, στο, στο Ξενία, που είναι η διοκτησία του Πανεπιστημίου Κρήτη. Και στα Χανιά γίνεται στο Πολιστικό Κέντρο, που και εκεί οφείλω να πω πολλέ ευχαριστίε και στην κυρία Ζώτου που είναι εκεί και στηρίζει απλά ω περιφέρεια στην υπόθεση αυτή. Αλλά και από το Δήμο τώρα, που, γιατί εκεί έχουμε πάρα πολύ κόσμο και χρειαζόμαστε τρέχουν πέντε τμήματα παράλληλα στα Χανιά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι. Ξαναλέω, η συμμετοχή. Πέρασε τι προσδοκίε, τιμά και εμά, αλλά τιμά πολύ την εκπαιδευτική κοινότητα. Με αυτό θα έκλεινα και εγώ, κύριε Παπατζανή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ευχαριστώ και εσά, φίλε και φίλοι που μα παρακολουθήσατε. Είπε ο κύριο Παπατζανή ότι το σημαντικό είναι ότι συμμετέχουν πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί. Αυτό δείχνει την οριμότητα και την επιθυμία του να βοηθήσουν μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Θα συμπλήρωνα ότι εξάγουμε πολιτισμό, εξάγουμε γνώση σε καιρό κρίση. Αν όλα αυτά παντρευτούν μαζί, έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να περιμένουμε πολλά όμορφα. Καλό σα βράδυ.